Είναι η στιγμή που ένα από τα Leopard 2 που ανήκει σε μονάδα του ΔΕΛΤΑ σώματος στρατού εκτοξεύει μπαράζ καπνογόνων βομβίδων των 76 χιλιοστών προκειμένου να τυφλώσει τα άρματα του εχθρού που ετοιμάζονται να το προσβάλλουν. Δύο ζεύγια εκτοξευτών για 4 καπνογόνες βομβίδες ενεργοποιούνται σε δευτερόλεπτα και το προπέτασμα καπνού καθιστά πλέον το άρμα αόρατο στα συστήματα σκόπευσης των αντίπαλων αρμάτων. Η εντυπωσιακή αυτή διαδικασία αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης των αρματιστών της 211 Φυλαρχίας Μέσων Αρμάτων στην Κομωτινή, εκεί όπου οι μαυροσκούφιδες της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας εκπαιδεύονται εντατικά στα συστήματα των νέων αρμάτων μάχης του στρατού ξηράς. Το άρμα σαν πολεμική μηχανή χαρακτηρίζεται ως επιθετικό όπλο. Συμβάλλει βέβαια στον αμυντικό αγώνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτει. Το συγκεκριμένο άρμα, το Leo 2α4, διαθέτει χαρακτηριστικά με πολύ ψηλές δυνατότητες, υψηλή ταχυκινησία, καθοριστικό για την επιβιωσιμότητά του, ισχυρό θωράκα, ένα πολύ ανεπτυγμένο σύστημα ελέγχου πυρός και μεγάλο βελνέκες. Αυτό το καθιστούν ένα ισχυρό παράγοντα και νικητής αρματομαχίας. Τα καμάρια των τεθωρακισμένων του ελληνικού στρατού, τα Leopard 2, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, έτοιμα να κατατροπώσουν οποιαδήποτε εχθρική απειλή αμφισβητήσει την εδαφική μας ακεραιότητα. Το Leopard 2, η εξελιγμένη μορφή του οποίου εστιάζεται μέχρι σήμερα στην έκδοση Α4 και Hell, θεωρείται κορυφαίο από πλευράς ευκινησίας και ταχύτητας, ενσωματώνοντας ψηφιακό σύστημα μάχης, ανώτερη σχή πυρός με πυροβόλο των 120 χιλιοστών, αλλά και αδιαπέραστη θωράκιση. Αισθάνομαι το ηθικό του προσωπικού ανεβασμένο, γιατί εκπαιδεύονται σαν χειριστές ένα άρμα σύγχρονης τεχνολογίας, και οδηγώντας το και με την εκπαίδευση που έχουν κάνει στον πύργο. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φάνηκαν σε πολλές δραστηριότητες, ακόμα και σε άσκηση μεταστρατεύματος που έγινε παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο πεδίο ασκήσεων της Ξάντης. Μία από τις βασικές προδιαγραφές του Leopard 2 είναι η ικανότητα πρώτου πλήγματος με το άρμα εν κινήσι εναντίον κινούμενου στόχου. Η απέτηση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός εξελιγμένου συστήματος ελέγχου πυρός σε συνδυασμό με το σύστημα σταθεροποίησης κάνης. Το ΣΕΠΗΝΙΟΧΟΣ, όπως ονομάζεται, αποτελεί την ψυχή του Leopard 2. Από αυτό θα εξαρτηθεί η επιτυχία των βολών εναντίον εχθρικών στόχων και κατ' επέκταση η ίδια επιβίωση του πληρώματος στο πεδίο της μάχης. Το άρμα διαθέτει ένα προηγμένης τεχνολογίας σύστημα αναρτήσεως, το οποίο το έχουν δει κατά το χειρισμό τους οι οδηγοί του άρματος και κατά την οδήγησή τους στο πεδίο των ασκήσεων στο οποίο βρισκόμαστε. Μπορεί να περνάει άνετα τα εμπόδια, τάφρους, κάθετα εμπόδια και αναχώματα. Σε ό,τι αφορά το πύργο, και το σύστημα σταθεροποίησης που διαθέτει είναι προηγμένης τεχνολογίας συγκριτικά με το Mi-48A5 MOLF το οποίο χειριζόντουσαν μέχρι τώρα, αλλά και τα συστήματα κοιτία ελέγχου, χειριστήρια και σκοπευτικά το σύστημα ελέγχου πυρός είναι πολύ ενθουσιασμένο το προσωπικό, γιατί χειρίζονται κάτι προηγμένης τεχνολογίας. Το πυροβόλο L44 των 120 χιλιοστών μπορεί να βάλει βλήματα υψηλής κινητικής ενέργειας διατηρητικά ή υψηλής εκρηκτικότητας των 120 χιλιοστών, καθιστώντας το Leopard 2 ανώτερο από οποιοδήποτε άλλο άρμα μάχης διέθετε μέχρι σήμερα ο αντίπαλος. Τόσο τα πυρομαχικά όσο και τα καύσιμα βρίσκονται σε ειδικά προστατευμένα διαμερίσματα, ώστε να περιορίσουν τα καταστροφικά αποτελέσματα σε περίπτωση που το άρμα βληθεί από εχθρικά πυρά. Το λέω 2α4 με τα υψηλά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά που διαθέτει αναγκαίει δεξαγωγή σκληρής εκπαίδευσης, η οποία μέχρι τώρα έχει πάει πάρα πολύ καλά και αποδεικνύεται από τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Η μορφή των μελλοντικών επιχειρήσεων είναι σήμερα πλέον μια πραγματικότητα. Πρακτικές ανήκουστες για παλαιότερους τύπους αρμάτων, όπως η ταχεία επέλαση στο πεδίο της μάχης με ταχύτητες 60 χιλιόμετρων και η ταυτόχρονη εμπλοκή εν κινήσει πολυάριθμων στόχων, είναι πλέον εφικτές, κατατάσσοντας τις μονάδες τεθωρακισμένων του ελληνικού στρατού ανάμεσα στις καλύτερες στον κόσμο. Με αυτά τα δεδομένα, δημιουργούνται οι επιθυμητές συνθήκες ποιοτικής υπεροχής των ελληνικών τεθωρακισμένων. Έτσι λοιπόν, η απόκτηση 183 αρμάτων Leopard 2α4 μπορεί με να έγινε με τη μορφή ενδιάμεσης λύσης μέχρι την παραλαβή των αρμάτων Leopard 2 Hell,
αλλά ήταν καθοριστική για την πορεία των μελλοντικών εξελίξεων στο στρατό Ξηράς.